Εδώ βλέπουμε τον νικητή, τον Μπάμπη Πιτζόλη, με τα τρόπαια του Πανελλήνιου Νίκη. Εδώ βγάζουμε τη σέλφι, γιατί είναι καταπληκτικά παιδιά, έτσι. Να ξέρετε και οι δύο. Και πάρα πολύ μεγάλα μηνύματα. Ο Μπάμπης δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει ωράρια, έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έχει τη Μαριλένα, τη σύζυγο, το παιδί. Και στον ελεύθερο χρόνο, που είναι το βράδυ, πηγαίνει και τρέχει και προπονείται. Τι λέτε. Ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχει στείλει μήνυμα ζωής για τη μάχη του με τα ναρκωτικά, στην οποία βγήκε νικητής και έχει γίνει και τώρα ο αθλητής αυτός που βλέπουμε. Mm. Και πρότυπο. Οι δύο είναι φοβεροί. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που μας έδωσαν αποκλειστικά. Και οι δύο μαζί, ο ένας πλέκει το εγκόμιο του άλλου, γιατί αυτό είναι το πραγματικό νόημα του αθλητισμού. Μάλιστα. Εναλλάξτε το πάτε. Θέλω να μου πεις συναισθήματα. Το πάμε λίγο με τους μονούς και τους ζυγούς, δεν ξέρω. Ε, τι λες. Του χρόνου εσύ τώρα. Κάπως έτσι πάει. Θα δούμε. Όποιος είναι καλύτερο. Εντάξει. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο, ρε παιδιά, αυτή η αγκαλιά που έγινε στο τέλος. Εντάξει, και πέρυσι το ίδιο είχε γίνει με τον Παναγιώτη όταν είχε κερδίσει και δεύτερος που κάνει. Εγώ έτσι κάνουμε. Πάντα τα είχαμε συζητήσει και πέρυσι, ας πούμε, την αγκαλιά αυτές που είχαμε κάνει και το 19. Συνέχεια, αγκαλιές είμαστε εμείς, δεν είμαστε λίγο αγαπούλες εμείς, αλλά και. Ο Χαράλαμπος φέτος να γίνει. Πέρυσι εσύ, τώρα δεύτερη θέση, πώς ένιωσες? Εντάξει, ήμουνα σε μια έτσι κατάσταση που δεν ήξερα πώς είμαι, γιατί προέρχομαι από έναν αγώνα με ένα ατομικό ρεκόρ, 42 μέρες μετά. Ρίσκα, χάρηκα την κούρσα. Πολλά συγχαρητήρια στον Μπάμπη. Απλά αποδεικνύει ότι μπορεί και ένας άνθρωπος και με οικογένεια και παιδιά να κάνει πρωταθλητισμό και να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και οι δύο στέλνετε πολύ μεγάλα μηνύματα. Είναι πολύ δύσκολο τώρα πριν από 40 μέρες να τρέξει μαραθώνιο και ξανά βάλει μαραθώνιο, και πόσο μάλλον εδώ στην Αθήνα, έτσι. Γιατί ό,τι και πιο φλατ διαδρομή στον κόσμο είναι μαραθώνιος. Παραμένει μαραθώνιος. Αλλά εντάξει, συγχαρητήρια και πάλι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, μπράβο. Ευχαριστούμε, Ελβή μου.